Καλησπέρα. Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω στην ιστορία των χρεών και των δανεισμών. Αποδίδεται στον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη, το μεγαλύτερο μελετητή της ιστορίας των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας, η φράση ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία των δανείων της. Δεν το είπε ακριβώς έτσι, αν έχουμε συνηθίσει βέβαια στην Ελλάδα να απλοποιούμε τα πράγματα. Η φράση του Ανδρεάδη είναι η εξής: η ιστορία της δημόσιας οικονομίας του νεότερου ελληνικού κράτους είναι εν πολλής η ιστορία του δημοσίου αυτού χρέους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία αν την επεκτείνουμε στις πραγματικές της διαστάσεις, μπορούμε να αντιληφθούμε τη φύση και το χαρακτήρα του ελληνικού καπιταλισμού ιστορικά και σύγχρονα. Το χρέος είναι κεφάλαιο και το κεφάλαιο σύμφωνα με τον μαρξισμό είναι σχέση. Συνεπώς, μελετώντας και αναλύοντας το χρέος, μπορούμε να δούμε ολόκληρο το πλαίσιο των σχέσεων εξάρτησης του ελληνικού με τον διεθνή καπιταλισμό, αλλά και την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στη χώρα μας. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα, πιστεύω όμως ότι είναι ένα κομβικό που οι μαρξιστές αξίζει να το μελετήσουν και να το αναδείξουν. Θα αναπτύξω εν συντομία ορισμένες πλευρές της νεοελληνικής ιστορίας, όπου το ζήτημα του χρέους αποδείχθηκε καθοριστικό για τις περαιτέρω εξελίξεις. Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι πως η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τα εξωτερικά δάνεια και το χρέος. Αυτό ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης του 1921 από πραγματική ανάγκη. Άλλωστε, κανένας πόλεμος στην ιστορία δεν έγινε χωρίς να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση. Συνήθως μιλάμε για τα δάνεια της ανεξαρτησίας, αλλά μας διαφεύγει αυτό που προηγήθηκε. Ήδη από τους πρώτους μήνες της Επανάστασης του 1921, οι επικεφαλείς της άρχισαν να σκέφτονται το ζήτημα της σύναψης δανείων. Και η πρώτη κίνηση έγινε στις 23 Νοεμβρίου του 1821. Μέχρι τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας που πήραμε από την Αγγλία, μεσολάβησαν τρεις προσπάθειες για δανεισμό που ήταν ανεπιτυχείς. Αναφέρω τη δεύτερη, και γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Το 1823 η ελληνική κυβέρνηση, η επαναστατική κυβέρνηση τότε, επιχείρησε να συνάψει μια συμμαχία με το τάγμα Ιωαννιτών Υποτών μέσω του Γάλλου Φιλέλληνα, πλοιάρχου Φιλίππου Ζουρντέν. Στις 18 Ιουλίου του 1823 υπεγράφει συνθήκη συμμαχίας μεταξύ των Ιωαννιτών Υποτών και του Ζουρντέν για λογαριασμό της Ελλάδας. Η συνθήκη αυτή που στη συνέχεια ακυρώθηκε προέβλεπε την αναγνώριση της κυριαρχίας του τάγματος στα νησιά Ρόδος, Κάρπαθος και Αστυπάλαια, και το τάγμα θα κατοχύρωνε υπέρ της Ελλάδας ένα συγκεκριμένο δάνειο. Ευτυχώς που δεν έγινε αυτό, έγιναν όμως άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τα λεγόμενα δάνεια της ανεξαρτησίας, όπως ονομάστηκαν, στην πραγματικότητα δάνεια της εξάρτησης, τα πήρε, ήταν δύο. Το ένα το 1824, ονομαστικής αξίας 800.000 λιρών, και το άλλο το 1825 ονομαστικής αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών. Αν και θεωρητικά το ενεργητικό μέρος του πρώτου δανείου, αυτό δηλαδή που θα εισέπρατε η ελληνική διοίκηση, ήταν 472.000 λίρες, στα ελληνικά ταμεία έφτασαν 298.000 λίρες στερλίνες σε ρευστό και 10.000 λίρες στερλίνες σε εφόδια. Τα υπόλοιπα πήγαν σε μεσητείες, σε τόκους που κρατήθηκαν προκαταβολικά, σε χρεολύσια και σε σπατάλες. Κάποιοι έπρεπε να βάλουν στην τσέπη τους. Από το δεύτερο δάνειο, το καθαρό ποσό που θεωρητικά έπαιρνε η ελληνική πλευρά ανερχόταν στο 1.100.000 λίρες στερλίνες. Τα χρήματα όμως που έφτασαν στην ελληνική διοίκηση ήταν μόλις 33.713 λίρες σε μετρητά και 65.986 λίρες σε εφόδια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του δανείου ήταν ότι ένα ποσό προβλεπόταν να πάει σε ναυπήγηση πλοίων. 5 ατμόπλια ναυπηγήθηκαν στην Αγγλία και 2 φρεγάτες στην Αμερική. 6 ατμόπλια. Από τα 6 ατμόπλια φτάσαν τα 3 στην Ελλάδα. Το ένα κάηκε στις δοκιμές και τα άλλα δύο σάπισαν στα ναυπηγεία. Από τις 2 φρεγάτες έφτασε τελικά η μία προς το τέλος της Επανάστασης, η άλλη πουλήθηκε για να αποπληρωθεί η δεύτερη που έφτασε. Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού του κράτους δημιουργήθηκε ένα σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την εξόφληση αυτών των δανείων, ενώ αναζητήθηκαν ευθύνες για τη σύναψη και τη χρήση τους και στους Έλληνες διαπραγματευτές, τον Ολάνδο και τον Λουριώτη.
καταδικάστηκαν, τους υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν ένα ποσό 809.000 δραχμών. Η απόφαση δεν εκτελέστηκε ποτέ λόγω του Όθωνα, ο οποίος τους έδωσε και χάρη. Όμως έχει μια σημασία και γιατί έγινε αυτό, διότι η δεύτερη πλευρά των δανείων είναι τα δάνεια που πήρε ο Όθωνας σαν μπρίκα. Όμως θέλω να πω για τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας ότι η αδυναμία του ελληνικού κράτους να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτησή τους οδήγησε στην πρώτη ελληνική χρεοκοπία και η διευθέτηση αυτών των δανείων ήρθε το 1875 όταν είχαμε συμφωνία της ελληνικής πλευράς με την πλευρά των δανειστών. Θα εξηγήσουμε και γιατί συνέβη και αυτό. Με τα δάνεια του Όθωνα τώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάνειο που υπερέβαινε τα 60 εκατομμύρια δραχμές. Με εγγύηση των προστατευτών δυνάμεων της εποχής, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Το δάνειο αυτό δόθηκε ως πρίκα στον Όθωνα. Η σύναψη έγινε το 1833 με τους αδελφούς Ρότσιλντ στο Παρίσι. Η ονομαστική αξία του δανείου ήταν 64 εκατομμύρια σε δραχμές. Αν αφαιρέσουμε μεσητείες και τα λοιπά, αυτό έπεφτε στα 56 εκατομμύρια, στην πραγματικότητα όμως εκείνο που έμεινε στην Ελλάδα ήταν 9 εκατομμύρια, τα οποία και αυτά φαγώθηκαν από την αυλή του Όθωνα σε μισθούς για την κάθοδό του στην Ελλάδα, για την αποκατάσταση κτηρίων και επίπλων, δαπανήθηκε γύρω στο 1.300.000. Αυτό το δάνειο επίσης δεν μπόρεσε να το εξυπηρετήσει η Ελλάδα και με την εξέγερση της 3 Σεπτεμβρίου του 1843 ανέστειλε την εξυπηρέτησή του. Η διευθέτηση του δανείου ήρθε μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο του 1856 όταν τις τρεις προστάτηδες δυνάμεις έστειλαν μία επιτροπή από έναν ο καθένας και πρώτη τρόικα. Και αποφασίστηκε να πληρώνει η χώρα για την αποπληρωμή του δανείου να δίνει 900.000 φράγκα γαλλικά. Το ποσό αυτό θα αυξανόταν το ΑΕΠ. Και βεβαίως για να εξασφαλιστεί ότι θα το πληρώνουμε, δεσμεύτηκε το 1 τρίτο των εισπράξεων του τελωνίου της Ήρου. Αξίζει να πούμε ότι αυτή την περίοδο που η Ελλάδα έχει κάνει δύο χρεοκοπίες, συνεχίζει να δανείζεται. Συνεχίζει να δανείζεται, το ξένο κεφάλαιο συνεχίζει να επενδύει χρήματα, πράγμα που δείχνει ότι ο δανεισμός, το εξωτερικό χρέος είναι κάτι περισσότερο από ένα οικονομίστικο ζήτημα. Έχει να κάνει με πολιτικές και ευρύτερα γεωπολιτικές διαστάσεις. Από το 1879 ως το 1893 που έχουμε την επίσημη τρίτη πτώχευση, το δυστυχώς επτωχεύσαμε του Τρικούπη, έχουμε η χώρα δανείζεται χρήματα αξίας 630 εκατομμυρίων δραχμών. Από αυτό το ποσό εισπράχτηκαν 365 εκατομμύρια. Δεν τα υπόλοιπα πήγαν στις γνωστές λοβιτούρες. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση για να δούμε γιατί μας δάνειζαν και κυρίως γιατί μας δάνειζαν οι ξένοι. Είναι γνωστό και κοινώς παραδεκτό, πιστεύω, ότι το ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε ήταν ένα πλήρως εξαρτημένο κράτος υπό τον έλεγχο και την προστασία των ξένων. Οι μεγάλες δυνάμεις ευνόησαν το σχηματισμό ενός μικρού και οικονομικά φτωχού κράτους, ώστε ποτέ να μην μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό τους και να το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν στην προώθηση των συμφερόντων τους. Σημειωτέων ότι το μεγάλο ζήτημα της εποχής ήταν το ανατολικό, δηλαδή η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που επίκειτο και το πρόβλημα τι θα διαδεχόταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό, επομένως, τα δάνεια προς την Ελλάδα χρησιμεύαν για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η βιωσιμότητα του κράτους και των αρχουσών τάξεων και ο δεύτερος ήταν η διατήρηση της χώρας σε ένα καθεστώς εξάρτησης, οπότε να μπορεί να χρησιμοποιείται αναλόγως. Πάντοτε το εξωτερικό χρέος ήταν ένα ισχυρό και σε περιόδους κρίσης το ισχυρότερο εργαλείο διατήρησης και διόνυσης της εξάρτησης. Στην τρικοπική περίοδο που οδήγησε στην τρίτη ελληνική χρεοκοπία, ο εξωτερικός δανεισμός έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Είναι ευρύτερα γνωστό ότι από το 1873 και μετά προκύπτει μια μεγάλη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, η οποία οδηγεί στα τράστα, στα μονοπόλια κτλ. Αυτή η κρίση ουσιαστικά ξεπερνιέται στα μέσα της δεκαετίας του 1890. Είναι ταυτόχρονα γνωστό, το χρήμα εκείνη την περίοδο γίνεται ακριβό και πάει σε κερδοσκοπικούς σκοπούς σε συνθήκες κρίσης. Το δεύτερο είναι ότι εκείνη την περίοδο αρχίζει και αναπτύσσεται ακριβώς για τους ίδιους λόγους
και μια αστική τάξη πιο ισχυρή από ό,τι υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Μεγάλοι ξένοι επιχειρηματίες της Διασποράς Έλληνες μεταφέρουν το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στη χώρα και υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και η βιομηχανική ανάπτυξη που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Ένα μέρος από τα δάνεια της τρικουπικής περίοδου χρησιμοποιείται πέραν της γεωδοσκοπίας και για αυτή τη βιομηχανική ανάπτυξη και για μια σειρά έργα υποδομής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα του αστικού νεοελληνικού εξυγχρονισμού που ο ελληνικός λαός το πλήρωσε πανάκριβα. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στην κρίση του 1893 και στο διεθνή οικονομικό έλεγχο μετά την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η σχετική συμφωνία ψηφίστηκε με νόμο στη Βουλή για να επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος στις 21 Δευτέρου του 1898 και προέβλεπε ότι στο διεθνή οικονομικό έλεγχο δίνουμε τις εξής πηγές εσόδων: τα μονοπόλια άλωτος, πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, σιγαρόχαρτου, ναξίας, μυρίδος και σε περίπτωση που δεν αρκούσαν αυτές οι πηγές εσόδων τους εκχωρούσαμε τους δασμούς από τα τελωνία του Λαβρίου, των Πατρών, του Βόλου, της Κερκύρας. Τέλος, στον ΔΟΕ δόθηκε επίσης και η εποπτεία των δημοσίων υπηρεσιών που ήταν αρμόδιες για την ίσπραξη των εκχωρηθέντων εσόδων. Έτσι, οι προσλήψεις και οι απολύσεις, οι μεταθέσεις και οι προαγωγές των υπαλλήλων ήταν υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Μόλις ρυθμίστηκε, θα θυμάστε αυτό το πράγμα το συζητούσαν και οι Γερμανοί που θέλουν να μας στείλουν εφοριακούς εδώ, να εκπαιδεύσουν τους δικούς μας και να τους κατευθύνουν αναλόγως. Μόλις ρυθμίστηκε το ζήτημα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, οι μεγάλες δυνάμεις έδωσαν την έγκρισή τους και η Ελλάδα μπόρεσε να συνάψει ένα δάνειο 170 εκατομμυρίων φράγκων που χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις πολεμικές αποζημιώσεις προς την Τουρκία για τον πόλεμο που είχε χάσει, το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό και την εξόφληση του κειμενόμενου χρέους σε χρυσό. Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος ουσιαστικά κράτησε μισό αιώνα, όμως το γραφείο του έκλεισε το 1978 αυτό που είχε στην Αθήνα, λόγω του ότι με τα πολεμικά ρυθμίστηκαν κάποια χρέη εκείνης της εποχής. Ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την εποχή του ΔΟΕ είναι τούτο. Μετά την πτώχευση και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο, η Ελλάδα μπήκε σε επαναστατική κρίση, διέξοδο στην οποία έδωσε το κίνημα στο Γουδί. Χωρίς αμφιβολία, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος συνέβαλε αποφασιστικά και στον τρόπο που αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα, μέχρι τουλάχιστον το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και στον συντηρητικό τρόπο που προωθήθηκαν μια σειρά εξυγχρονιστικά μέτρα. Το τέταρτο κομβικό σημείο στην ιστορία του ελληνικού χρέους είναι η χρεοκοπία του 32. Ορισμένοι θεωρούν αυτή την πτώχευση δημιούργημα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης του 29. Πρόκειται για ανοησία στο τετράγωνο. Τα στοιχεία άλλο μαρτυρούν. Στο διάστημα από το 22 στο 32 παρουσιάζεται στην Ελλάδα μια τεράστια εισβολή ξένων κεφαλαίων, σχεδόν διπλάσια από αυτή που είχαμε την εποχή του Τρικούπη. Το εξωτερικό χρέος της χώρας είναι 1.022 εκατομμύρια χρυσά φράγκα, ένα δισεκατομμύριο δηλαδή. Λοιπόν, και αυτά ενώ το εσωτερικό χρέος είναι μόλις 144 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Το 67% αυτού του εξωτερικού χρέους είναι αγγλικά κεφάλαια. Να μην αναφερθώ στα υπόλοιπα. Επίσης, 108 εκατομμύρια δολάρια, το 20% του συνολικού εξωτερικού χρέους, ήταν σε χρεόγραφα τα οποία τα κατήχαν στα χέρια τους οι Έλληνες επενδυτές. Ορισμένους από αυτούς τους είχαμε κάνει και ευεργέτες, αν δεν κάνω λάθος. Όμως, για να καταλάβουμε γιατί από το 22 και μετά υπάρχει αυτή η αλματώδης αύξηση του χρέους, πρέπει να δούμε τι προηγήθηκε. Προηγήθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς πολέμους και στον πρώτο Ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η συμμετοχή της στην Ουκρανική εκστρατεία με στόχο τη συντριβή της Οκτωβριανής Επανάστασης, η συμμετοχή της στη Μικρασιατική εκστρατεία που κατέληξε σε καταστροφή με στόχο να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των Αγγλογάλλων στη Μέση Ανατολή και στις πρωτοπαραγωγικές πηγές της Μέσης Ανατολής. Το αποτέλεσμα, δηλαδή όλη η δραστηριότητα αυτή πληρώναμε τις δουλειές που παίρναμε για λογαριασμό των ξένων, το ότι παίζαμε τον ρόλο του χωροφύλακα. Το αποτέλεσμα ήταν η χώρα να φτάσει σε μια πλήρη εξαντλήρωση με εκατομμύρια πεινασμένους, αναπήρους και πρόσφυγες. Έτσι οικοδομήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για εκτόξευση του χρέους και για τη χρεοκοπία του 32. Είναι γνωστό ότι η χρεοκοπία του 32 οδήγησε στη μεταξική δικτατορία. Είναι επίσης γνωστό ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ελληνικός λαός πλήρωσε πανάκριβα
την αντεπαναστατική βίαιη επιβολή της αστικής τάξης στην εξουσία με τις πλάτες των Εγγλέζων και των Αμερικανών. Η εξάρτηση από τον Αγγλικό και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό συνοδεύτηκε από οικονομικά δεσμά του σχεδίου Μάρσαλ της Αμερικάνικης βοήθειας. Μεγάλο μέρος των εσόδων της χώρας ουσιαστικά είναι δεσμευμένο σε συμμαχικές υποχρεώσεις στις στρατιωτικές απάνες για λογαριασμό του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού. Στη συνέχεια ήρθε η πρόσδεση στην Ενωμένη Ευρώπη με τις διάφορες μορφές που εμφανίστηκε ιστορικά. Η ελληνική οικονομία προσαρμόστηκε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού καταμερισμού εργασίας. Όλο αυτό το πλαίσιο εξάρτησης γέννησε ένα νέο φαύλο κύκλο δανεισμών και χρέους που ρήμαξε τη χώρα με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Αν η ιστορία του χρέους και των χρεοκοπιών της Ελλάδας διδάσκει κάτι, αυτό αφορά το γεγονός ότι και τα δύο, και το χρέος και οι χρεοκοπίες, είναι συστατικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού. Είναι βασικό εργαλείο βάρβαρης εκμετάλλευσης του εργαζόμενου λαού και εξάρτησης της χώρας από τις εκάστοτε μεγάλες δυνάμεις και το διεθνή υπεριαλισμό. Ταυτόχρονα είναι ζωοδότης και δύναμη αναπαραγωγής της άρχουσας τάξης. Αν δεν λείψει αυτή η εξάρτηση, η ίδια ιστορία του χρέους και των χρεοκοπιών θα επαναλαμβάνεται συνεχώς με τις ίδιες επιπτώσεις και τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη της σημερινής κρίσης. Αν δεν χτυπηθεί αυτή η εξάρτηση, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρξει κοινωνική απελευθέρωση. Αν επομένως χρειάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα, αυτό το βήμα συμπυκνώνεται σε τούτη τη φράση: διαγραφή του χρέους τώρα.